Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Όποιοι σκέφτηκαν έστω και στιγμιαία, ότι ο Δημοσθένης θα αλλάξει και θα γίνει άλλος άνθρωπος, μετά το θάνατο του ιού του έκαναν λάθος. Τουλάχιστον προς το παρόν. Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Κίμωνα, όπως είδαμε, δίνει σαφή εντολή στους ανθρώπους του να μάθουν οποιαδήποτε πληροφορία για τον Κεφάλα και την οικογένειά του. Λίγο αργότερα τον ενημερώνουν ότι έχει 4 παιδιά, 3 αγόρια και 1 κόρη. Στην μικρή μάλιστα, η οποία σε λίγες ημέρες κλείνει τα 18, έχει τεράστια αδυναμία. Αυτό ήταν που περίμενε να ακούσει ο Δημοσθένης, και να βάλει το τρομακτικό σχέδιο του σε εφαρμογή. Όλα θα συμβούν στο επερχόμενο πάρτι γενεθλίων. Εκεί οι άνθρωποι του Δημοσθένη θα έχουν στήσει ενέδρα, προκαλώντας πραγματικό μακελιό. Ο Δημοσθένης και η ομάδα του εισβάλλουν με μαφιόζικο τρόπο στο σπίτι του Κεφάλα, με σκοπό να πάρουν εκδίκηση για το θάνατο του Κίμωνα. Εκείνη την ώρα ο Κεφάλας γιορτάζει τα γενέθλια της κόρης του, παρέα με 20 προσκεκλημένους. Ο Δημοσθένης, χωρίς δεύτερη κουβέντα, σκορπίζει παντού το θάνατο. Λίγο αργότερα, η αστυνομία καταφθάνει στο σπίτι του Κεφάλα, και η σήμανση συγκεντρώνει στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος. Εκτός από τον Κεφάλα και τα μέλη της οικογένειάς του, ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο Βαγγελής, ο οποίος τόλμησε να του πει και το όνομα του την ώρα της εκτέλεσης του Κίμωνα. Κάτι που ο Δημοσθένης δεν έχει ξεχάσει, και επιδιωκεί να τον περιποιηθεί προσωπικά στο μέλλον. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.